Στο μικροσκόπιο των μελών της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής βρίσκονται τα δεδομένα για όσους νόσησαν και δεύτερη φορά με κορονοϊό. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία κατέχει ο Α από τον Σεπτέμβριο του 2020, μέχρι και σήμερα έχουν καταγραφεί 386 περιπτώσεις που νόσησαν ξανά, εκ των οποίων οι 372 αφορούν την περίοδο από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30 Οκτωβρίου. Αίσθηση προκαλεί το γεγονός πως οι περισσότερες περιπτώσεις που νόσησαν ξανά αφορούν νεαρά άτομα, τα οποία εμπίπτουν στην ηλικιακή ομάδα 20 μέχρι 29 ετών. Ακολουθούν τα άτομα ηλικίας 10 μέχρι 19 ετών. Λόγω της χαμηλότερης εμβολιαστικής κάλυψης σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα και του γεγονότος ότι οι δύο αυτές ομάδες είναι και εκείνες οι οποίες κοινωνικά είναι οι πιο ενεργές. Πηγαίνουν στις δουλειές τους αλλά και τα βράδια έξω. Από 1η Ιανουαρίου μέχρι σήμερα, αφότου είχε τεθεί σε εφαρμογή και το εμβολιαστικό πλάνο, από τις 372 περιπτώσεις που νόσησαν ξανά, μόλις 14 άτομα ήταν πλήρως εμβολιασμένα. 17 άτομα είχαν ιστορικό εμβολιασμού μίας δόσης, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία και συγκεκριμένα 341 άτομα, ποσοστό δηλαδή που αγγίζει το 91,7%, ήταν χωρίς ιστορικό εμβολιασμού. Ναι, κάποιοι εμβολιασμένοι μπορεί να νοσήσουν, αλλά κατά αναλογία του πληθυσμού που έχουν εμβολιαστεί αποτελούν την συντριπτική μειονότητα σε σύγκριση με τους ανεμβολίαστους, όπου το ποσοστό είναι πολύ πολύ ψηλότερο, διότι οι ανεμβολίαστοι είναι τουλάχιστον 200.000, ενώ οι εμβολιασμένοι έχουν ξεπεράσει πλέον τις 600.000. Σημειώνεται πως από τις 386 περιπτώσεις, οι 326 καταγράφησαν το τελευταίο εξάμηνο. Άρχισε η χορήγηση της τρίτης δόσης του εμβολίου για όλους τους άνω των 50 ετών. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, έχουν πραγματοποιηθεί σήμερα 1.870 εμβολιασμοί. Άτομα τα οποία πρέπει να κάνουν την τρίτη δόση να την κάνουν. Γιατί η τρίτη δόση έχει βρεθεί από πολύ καλή μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε από το Ισραήλ, ότι προστατεύει και από την λίμωξη. Δηλαδή από το να κολλήσει κάποιος απλώς. Υπενθυμίζεται πως όσοι είναι δικαιούχοι μπορούν να εμβολιαστούν και στα κέντρα ελεύθερης προσέλευσης, τα οποία λειτουργούν παγκύπρια χωρίς διευθέτηση ραντεβού.